έτσι, unstoppable, σας θέλω όλους. Πιστή εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, 4 ώρα, Locker Report, με την πολύ πολύ αγαπημένη μου Ουσία και το Unstoppable, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι, να το ακούσετε, να το διαβάσετε και πολύ καλά κιόλας. Λοιπόν, και σήμερα πολύ όμορφα πράγματα έχουμε να συζητήσουμε, πολύ όμορφα πράγματα έχουμε να πούμε. Σας θέλω όλους εδώ στην παρέα μου συντονισμένους, γιατί έχω πολύ ωραίο βίντεο από MADWOG 2018 by Serkova backstage, φυσικά. Έχω και πολύ ωραίο ρεπορτάζ, έχω και Ελένη Φουρέιρα έχω, ίσως το κρατάω γιατί είναι προς το τέλος. Έχω και Ελένη Φουρέιρα όμως, γιατί η Ελένη Φουρέιρα τη βραδιά της εκδήλωσης δεν μίλησε πουθενά αλλού εκτός από εμάς. Εμένα δηλαδή και την Ελένη. Οπότε έχουμε και Ελένη Φουρέιρα που μας λέει για την, μας λέει για την Eurovision. Και η Γιάννα Τερζή έχω, παιδιά, που μας λέει επίσης για την Eurovision από το Green Room του MADWOG. Όχι, στη Γαλήφα μιλάει, στην Έλενα μιλάει. Και νομίζω ότι της είπε και τι θα φοράει. Όλα αυτά αρκεί να μείνετε εδώ στην παρέα μου, στην ενθουσιασμένη. Και όταν λέω τι θα φοράει, όχι τι θα φοράει αύριο το πρωί που θα ξυπνήσει, τι θα φοράει στη σκηνή της Eurovision. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια στο βίντεο που θα ακολουθήσει σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα, να ξεκινήσω εγώ την εκπομπή με τις κοριτσίστικες αναφορές μου. Έχω και στο τέλος την μεγάλη μου ατζέντα αυτή να σας δώσω πληροφορίες για το κάθε τι ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά όμως θα ξεκινήσω με τα αγαπημένα μου Wet and Wild, που αυτή τη σειρά την έχω αγαπήσει πάρα πάρα πολύ. Gothographic από την Wet and Wild. Μπείτε στα social media και κάντε ένα follow, Wet and Wild Greece, και στο Facebook αλλά και στο Instagram, και θα δείτε ό,τι νέο τρέχει. Λοιπόν, η Wet n Wild είναι πάρα πολύ μπροστά και η Wet n Wild είναι αυτή η εταιρεία που δημιουργεί τάσεις. Αυτές οι liquid σκιές τις οποίες εγώ έχω λατρέψει και έχω αγαπήσει. Τα nude χρώματα ναι, μεν είναι τα αγαπημένα μου, παρόλα αυτά όμως και αυτά που είναι έτσι λίγο πιο goth, αλλά όμως ρε παιδί μου, μπορεί να είναι αυτή η μελαγχολική διάθεση που σου βγάζει τον goth. Παρόλα αυτά όμως φωτίζεται με τις υγρές σκιές αυτές των ματιών, που μπορείς να δώσεις λάμψη από τη μία στιγμή στην άλλη. Εύκολο και γρήγορα, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Επίσης μπορεί παιδιά να φορεθεί εκτός από σκιά και σαν eyeliner, αλλά και σαν lip topper. Πώς σας φάνηκε αυτό? Λοιπόν, έχουμε τα Mega Last Metallic Eyeliners, τα οποία και είναι αυτά εδώ πέρα, σας τα έδειξα και χθες, σε αποχρώσεις ροζ, λευκή, αλλά και μοβ. Πέραν αυτών, μισό λεπτό να τα βάλω και αυτά εδώ στη σειρά τους, για να σας δείξω ό,τι άλλο έχει. Πέραν όμως αυτών υπάρχει και αυτό το φανταστικό που το... Ανάτο. Λοιπόν, και το έχω καταλάβει, πώς το καταλάβει, το έχω οικειοποιηθεί, έτσι. Το φανταστικό αυτό lip gloss, το οποίο, συγγνώμη, το οποίο είναι, πώς είναι το κόκκινο κραγιόν που έχω, που είναι long stay. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το φωτεινό, φανταστικό lip balm κραγιόν, gloss, φαίνεται σαν gloss, αλλά δεν είναι, και υπάρχει σε αυτές τις φανταστικές εδώ, τις φοβερές αποχρώσεις, που μπορεί να σας τρομάζει αυτό το μαύρο. Παρόλα αυτά όμως, παιδιά, πιστέψτε με ότι είναι η μεγαλύτερη τάση. Όπως επίσης και αυτό το μπλε, ιδίως τώρα για την άνοιξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα social media πλέον έχουν απενεχοποιήσει όλο αυτόν τον κόσμο που του άρεσε να κάνει ένα λίγο πιο extreme μακιγιάζ. Επίσης, παιδιά, είναι αυτή η τρομερή πούδρα, η οποία για μένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως, πούδρα για να κάνετε τις λάμψεις σας και ως σκιά ματιών. Ακόμα και σαν highlighting εδώ πέρα για τα χείλη σας μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε για να τα κάνετε έτσι λίγο πιο σαρκώδη, και εδώ στη μητούλα σας μπορείτε να βάλετε επίσης. Έτσι σου δίνει μια φυσική φωτεινότητα και λάμψη, και είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι που έρχεται κιόλας, για τα μαυρισμένα δέρματα και κορμιά. Έχω και τις φοβερές αυτές εδώ γυαλάδες, τα Mega Glow Loose Highlighting Power, τα οποία και είναι αυτά εδώ, σε δύο διαφορετικά χρώματα. Αυτά που έχετε συνηθίσει, που είναι και επίσης και αυτά εξίσου long lasting, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά από την αγαπημένη μου Wet n Wild. Λοιπόν, να μιλήσω και για το Vico, για τη μεγάλη σειρά παιδιά αγώνων δρόμων στην Ελλάδα για πέμπτη χρονιά, η οποία έρχεται στις 21 Απριλίου, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται τώρα. Τα Vico's Street Relays και φυσικά το φυσικό μεταλλικό νερό Vico's έχουν αγκαλιάσει παιδιά εδώ και 5 χρόνια τις σκηταλοδρομίες. Και φέτος μάλιστα σας περιμένει και μια πολύ μεγάλη έκπληξη μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς θα πραγματοποιηθεί στην αυλία από τις 48 ώρες. Για τις δηλώσεις συμμετοχής σας στο vicos.relays.gr, και να σας πω ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις εγγραφές του αγώνα θα διατεθούν για την αγορά αθλητικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν, παρακαλώ, παρακαλώ, στα σχολεία της Γλυφάδας.
Τι άλλο έχω να σας... Όχι, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για πολύ ωραίο ρεπορτάζ. L'Oréal Professionnel Inspiration Day έρχεται αμέσως τώρα. Το παίζω πάρα πολύ και μου αρέσει και όλα τα έπαιξα και χθες. Και επιστρέφω γιατί έχω ακόμη περισσότερα και πολύ πιο όμορφα πράγματα να σας πω. Και τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, και με αφορμή αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε τώρα, το Μάτια μου του Γιώργου Θεοφάνου, σε διασκευή φυσικά από τους Tag και τον αγαπημένο μου Μάικ, είναι αυτό το τραγούδι, παιδιά, το οποίο έρχεται και στέκεται στο πλευρό της κάθε έφηβης κοπέλας. Φυσικά η εταιρεία, η πολύ πολύ αγαπημένη μας εταιρεία Everyday κρύβεται πίσω από όλο αυτό και στέκεται δίπλα στα κορίτσια που περνούν έτσι αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Και τι τους λέει ουσιαστικά, τους λέει You're perfect anyway, stay real every day. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να προσπαθήσετε να είστε κάτι άλλο, ενώ στην πραγματικότητα είσαστε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να δείχνετε στους άλλους για να γίνετε αρεστοί ότι, δεν ξέρω, ότι κάνετε follow-up, ας πούμε, στα δικά τους θέλω. Το χαρακτήρα σας, αυτό που είσαστε και με αυτό θα πορευτείτε και με αυτό θα πάτε μπροστά. Η εφηβεία είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που καλείται να περάσει ο άνθρωπος, όχι μόνο τα κορίτσια, απλά λίγο για τα κορίτσια, ξέρετε, είναι ένα τσίκι πιο δύσκολο γιατί γινόμαστε και γυναίκες, έχουμε και τα άλλα τα περίεργα. Λίγο, έχουμε τα, λίγο τα ψυχολογικά μας λίγο παραπάνω. Λοιπόν, στέκονται στο πλευρό μας λοιπόν η αγαπημένη μας μάρκα Everyday και τι μας λέει You're perfect anyway, stay real everyday με αυτό το φοβερό τραγούδι. Έχω εσένα για ουρανό. Μόνο αλήθειες πάντα σου λέω. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό ξέρετε καμιά φορά ψιλοκοσυντονίζομαι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγούδι και παίζει δυνατά σε όλο το ραδιόφωνο, παίζει και στο Μαδρίτη 106,2 στην αγγλική του έκδοση και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κρύβεται και από πίσω μια πάρα πολύ ωραία πράξη. Λοιπόν, να σας πω για την συναυλία τη σημερινή. Η συναυλία, παιδιά μου, καλά και αγαπημένα, είναι σήμερα του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 8.30 ώρα το βράδυ. Προλαβαίνετε ακόμα να πάρετε τα εισιτήριά σας, αν δεν τα έχετε πάρει. Κάντε ένα check στο hive.gr, στο site δηλαδή του Κολεγίου Αθηνών, για να δείτε τι έχει απομείνει και εάν έχει μείνει κάποιο εισιτήριο, γιατί θα είσαστε κι εσείς, θα έχετε κι εσείς δυνατότητα να απολαύσετε φυσικά το Μιχάλη Χατζηγιάννη να τραγουδά στο stage όλες τις επιτυχίες του, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να δακρύσετε ενδεχομένως και να συγκινηθείτε, γιατί είναι ένας άκρος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος έτσι σε συγκινεί πάρα πολύ με τα τραγούδια του και σε ταξιδεύει, έτσι. Κι εγώ μικρός πολύ, λευκά σεντόνια, ρηγμένα στην καρδιά. Το καταλάβατε λοιπόν. Αυτό θα στήσουμε σήμερα το βράδυ στο Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα είμαι και εγώ εκεί. Πάμε να φύγουμε για Γιάννα Τερζή, να δούμε τι μας είπε παιδιά για την Eurovision, τι μας αποκάλυψε για το τι θα φορέσει. Όλα αυτά τα έκανε στην Έλενα Γαλήφα. Έχει και η Έλενα τον τρόπο της να εκμεεύει λίγες πληροφορίες έτσι παραπάνω. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι μας είπε η Γιάννα Τερζή, γιατί πλησιάζει παιδιά και η Eurovision. Το καταλαβαίνετε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, μου θα φύγω μετά για Ελένη Φουρέιρα. Γι' αυτό μου έβαλες Ελένη Φουρέιρα. Χάθηκε να μου βάλεις λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη ακόμα, δηλαδή. Και τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό, γιατί ρε Κρίς, γιατί κάνεις αυτές τις... Εγώ θέλω μόνο Μιχάλη Χατζηγιάννη σε αυτήν την εκπομπή μου για το βράδυ. Από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι, μες στα χέρια μου θα κοιμάσαι, πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι, μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ, πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, πω παιδιά θα τρελαθώ.
Συντονιστείτε στο Instagram μου το βράδυ. Θα γίνει ο χαμός. Ρώτησέ μου τι θες για το φεγγάρι. Κι άμα θα έρθει κάποια μέρα να μας πάρει. Μου πέφτουνε όλα μου τα χαρτιά. Μου πέφτουνε τα χαρτιά, μου πέφτουνε τα χαρτιά που θέλω να μιλήσω για το foam party που έρχεται στις 2 Ιουνίου, παιδιά, στο Γιαμπανάκι. WOW Fest, powered by MAD. WOW Fest, σε συνεργασία μαζί με το MAD θα είναι. Θα είμαστε εκεί πέρα, παιδιά. Θα είναι ένα φοβερό line-up από DJs οι οποίοι θα ανέβουν πάνω και θα τα σπάσουν. Θα έχουμε πάρα πάρα πολύ αφρό. Όλο αυτό θα γίνει στις 2 Ιουνίου. Μπείτε λοιπόν, κατεβάστε το application το WOW App της Coca-Cola. Μπείτε και κατεβάστε στο κινητό σας για να δείτε ό,τι όσο τρέχει και συμβαίνει στην πόλη. Λοιπόν. Έχω κάτι άλλο να σας πω, είπαμε για το Μιχάλη μου, το Χατζηγιάννη μου. Το Μιχάλη μου, το Χατζηγιάννη μου, έτσι. Λοιπόν, έχω να σας μιλήσω και για το πρώτο Facebook, για το πρώτο Facebook Live Quiz, το οποίο θα γίνει την Παρασκευή στις 20 του μηνός, 20 Απριλίου, στις 4 η ώρα. Θέλω να είστε όλοι συντονισμένοι και να συμμετέχετε ενεργά, διότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε δίπλο γεμιστά Παπαδοπούλου. Κανείς δεν είπε όχι, παιδιά, σε αυτές τις ακαταμάχητες γεύσεις το δίπλο γεμιστό Παπαδοπούλου. Και κανείς δεν είπε όχι σε μια Ελένη Φουρέιρα που έρχεται αμέσως τώρα, παιδιά. Σε μια Ελένη Φουρέιρα, η οποία μιλάει για την Eurovision, μιλάει αποκλειστικά και μόνο στο MAD, δεν έχει μιλήσει σε κανέναν άλλον. Οπότε πάμε να δούμε τι είπε η υπέρλαμπρη Ελένη Φουρέιρα εκεί. Λίγο πριν το Gigi, πριν τα δώσει όλα πάνω στο stage του MAD Walk. Πήγαμε σπάσες κομμάτια, πάλι θα νοθώ. Πάλι μπροστά δυο σου μάτια, ίσια θα σταθώ. Και με την καρδιά στα χέρια, παρέθω να σου πω. Πήγαινε με ως τα αστέρια ή ως τον κρεμό. Πάρε με, δώσε, μη ξέχασέ με. Πάρε με, κράτα με ή άφησέ με. Αγάπα με, φίλα με, μίσησέ με. Όλα τίποτα μαζί σου. Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε, παιδιά. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη θα φύγουμε. Αν έχεις κι άλλο, ρίξε κι άλλο. Αν δεν έχεις κι άλλο, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Εγώ το ακούω και αυτό το ακούω όλα. Λοιπόν, μίξε. Τη σιωπή δεν τα θέλω. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στις 10 Μαΐου ο Enrique Iglesias θα είναι εδώ, θα είναι στην Ελλάδα και θα έρθει εδώ για να μας ξεσηκώσει ένα hint έχω να σας δώσω για την παρουσία του στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ, για την συναυλία. Και θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι θα μπορείτε να τον βλέπετε από παντού. 10 Μαΐου λοιπόν στο κλειστό γήπεδο ΟΑΚΑ, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, αυτό έχω να σας πω, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, οπότε go for it. Πηγαίνετε να πάρετε και στα εισιτήριά σας, viva.gr για αυτή την μοναδική συναυλία, η οποία δεν έχει μείνει πολύς χρόνος ακόμα, αυτό θα σας πω και τίποτα άλλο. Θα σας στείλω ένα τεράστιο φιλί, την αγάπη μου, το Μιχάλη Χατζηγιάννη μου που παίζει τώρα από πάνω και αφήστε με λίγο να βιώσω κι εγώ αυτή την ηλικία των 15, που πιστέψτε με, κάθε άλλο παρά κουραστική, ξέρετε αυτό που αισθανόμαστε καμιά φορά ότι δεν αντέχουμε και θέλουμε να τελειώσουμε το σχολείο. Όχι, ήταν η καλύτερη ηλικία, παιδιά. Αυτά τα 15 μακάρι να τα ζείτε για πάντα μέσα σας. Όμως για μας δεν φτάνει μόνο ένα φιλί.